σας όμορφα πλάσματα, είμαι η Δέσποινα Παλαμάρη, Tantra Instructor και Teacher Trainer και είμαι εδώ για να σας μιλήσω για κάτι ακόμα από την Tantra. Αυτή τη φορά δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τα προκαταρκτικά, ούτε με το ταντρικό έρωτα. Θα ασχοληθούμε με το μετά την ερωτική πράξη, που για την Tantra είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί πραγματικά μπορεί να ενωθούν οι ψυχές βαθύτερα και να γίνουν ένα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αντί ο καθένας να γυρνάει πλάτη και να κοιμηθεί, να μην βιαστείτε να αποχωριστείτε από την ένωσή σας. Να μείνετε εκεί, αγκαλιασμένοι, αναπνέοντας βαθιά και συνειδητά. Και μπορείτε εκείνη τη στιγμή, όπως είναι ο ένας μέσα στην αγκαλιά του άλλου, να αρχίσετε να οραματίζεστε και να αναπνέετε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο άντρας φαντάζεται ότι εισπνέει από τα σεξουαλικά του όργανα όλη την όμορφη θηλυκή ενέργεια και την ανεβάζει στο σώμα του ψηλά για να γεμίσει από αυτή την ενέργεια. Ταυτόχρονα η γυναίκα φαντάζεται ότι εισπνέει από το γιόνι της, από τα σεξουαλικά της όργανα, όλη αυτή την όμορφη αρσενική ενέργεια. Την εισπνέει, την ανεβάζει ψηλά και γεμίζει όλο της το σώμα με αυτή την όμορφη ενέργεια. Αλλά υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος αναπνοής για να το κάνετε αυτό. Εισπνέεται ο ένας την ενέργεια του άλλου από τα σεξουαλικά του όργανα. Την ανεβάζετε μέσα από τη σπονδυλική σας στήλη πάνω στο κεφάλι και εκπνέοντάς την από την επίφυση, από το τρίτο μάτι, νιώθετε ότι αρχίζει αυτή η ενέργεια να γεμίζει όλο το σώμα και να πηγαίνει σε κάθε όργανο, σε κάθε μυ, σε κάθε νεύρο και αναμειγνύεται με τη δικιά σας ενέργεια. Έτσι οι άντρες προσλαμβάνουν τη γην ενέργεια που έχει μαλακότητα και είναι ζεστή και την ανακατεύουν με την yang ενέργεια που είναι λίγο πιο σκληρή και έχει ψυχρότητα, εξισορροπώντας το μέσα τους. Αντίστοιχα οι γυναίκες μέσα από αυτή την αναπνοή εισπνέουν την όμορφη αρσενική ενέργεια και μαλακώνουν τη ζέστη από τη δική τους θηλυκή ενέργεια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να έρθει σε ισορροπία ο άντρας και η γυναίκα μέσα μας, έτσι ώστε να ενωθούν η αρσενική και η θηλυκή πλευρά μέσα μας και να μπορούμε να βιώνουμε πληρότητα όχι μόνο στον έρωτα, αλλά καθημερινά στις ζωές μας. Χαλαρώνοντας ο ένας μέσα στον άλλον, μετά την ερωτική πράξη, αρχίζετε και βαθαίνετε μέσα στην απαλότητα, λιώνετε μέσα στην απαλότητα και συνδέεστε ολοκληρωτικά. Αυτό θα σας βοηθήσει και κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης τις επόμενες φορές να είστε πιο απαλοί, πιο συνειδητοί, πιο συνδεδεμένοι, να απολαμβάνετε τον έρωτα χωρίς να βιάζεστε να φτάσετε κάπου, να μην σας ενδιαφέρει αν θα έχετε οργασμό ή όχι, γιατί θα είναι τέτοια η απόλαυση και τέτοια η σύνδεση κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής που όλα θα έρχονται με τη ροή. Και αν η χαλάρωση κατά τη διάρκεια του έρωτα είναι ολοκληρωτική, θα εμπλουτιστείτε και οι δύο με περισσότερη ζωή. Η Tantra λέει ότι ο άνθρωπος που απολαμβάνει το σεξ χωρίς να βιάζεται, που είναι απόλυτα συνειδητός και με παρουσία, μπορεί να ζήσει 1000 χρόνια, γιατί έτσι επιτρέπει να γίνονται σεξουαλικές διαδικασίες αλχημικές και να μεταμορφώνουν, να ανανεώνουν και να εμπλουτίζουν κάθε κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό συμβαίνει στον οργασμό της κοιλάδας, το βαθύ
κοσμικό οργασμό που μπορούν να βιώσουν οι σύντροφοι όταν είναι πραγματικά χαλαρωμένοι. Είμαι η Δέσποινα Βελαμάρη και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να μου κάνετε like και να με ακολουθήσετε στο κανάλι στο YouTube για να μάθετε κι άλλα για την τάντρα, τον έρωτα, το διαλογισμό, την αυτογνωσία. Ευχαριστώ.